Εκ μέρους του Αγροτικού Συνδεσμού Αγροτοκτηνοτρόφων Λεωνιδίου, ο Άγιος Λεωνίδας, σας καλωσορίζουμε στην 20η γιορτή Τσακόγγης Μελιτζάνας Λεωνιδίου. Στη γιορτή που έχει γίνει θεσμός και έχει καθιερωθεί ως το πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, με σκοπό τη διαφήμιση αυτού του μοναδικού κυπευτικού της περιοχής μας. Η μελιτζάνα αυτή είναι γνωστή για τη μοναδική γλυκιά της γεύση, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ξεπίκρισμα όπως συμβαίνει με άλλες ποικιλίες. Σύμφωνα με τους γεωπόνους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται στη χημική σύσταση του τοπικού εδάφους σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος του κάμπου του Λεωνιδίου. Η μελιτζάνα, που από την εποχή που τη φέρανε οι ναυτικοί μας στον κάμπο του Λεωνιδίου από τα βάθη της Ανατολής, έθρεψε γενιές και γενιές και συνέβαλε σημαντικά στην τοπική οικονομία. Η πορεία της Τσακόγγης Μελιτζάνας Λεωνιδίου στο πέραμα των ετών, αν θέλαμε να την αποτυπώσουμε σε μια κόλλα χαρτί, θα έχει τη μορφή καρδιογραφήματος. Τη δεκαετία του 1950 δεν ήταν και τόσο γνωστή όσο σήμερα. Στην αγορά του Πειραιά, που γινόταν η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, κυριαρχούσαν οι ποικιλίες Αργύτικη και Σιδιανή. Με πολλή διαφήμιση, οργάνωση, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος, η Τσακόγγη Μελιτζάνα Λεωνιδίου γίνεται γνωστή και αποδεκτή στους καταναλωτές. Στις επόμενες δεκαετίες του 60, του 70, του 80, η παραγωγή της αυξάνεται σταδιακά και βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη του κάμπου του Λεωνιδίου. Από το Μάρτιο του 1996, η ποικιλία Μελιτζάνα Τσακόγγη Λεωνιδίου κατοχυρώνεται ως ΠΟΠ, δίνοντας στους παραγωγούς του Λεωνιδίου την αποτελεσματικότητα της καλλιέργειας της συγκεκριμένης ποικιλίας υπό την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών παραγωγής. Ωστόσο, από τις αρχές του 2000 αρχίζει σταδιακά η μείωση της παραγωγής της. Η αγορά κατακλείζεται από ομοιώδες προϊόντα, η τιμή της αρχίζει να μειώνεται λόγω της μεγάλης προσφοράς και οι παραγωγοί στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες που θα τη φέρουν περισσότερα έσοδα. Επιπλέον, η δημιούργια υβριδίων με βάση τη Τσακόγγη Μελιτζάνα Λεωνιδίου έχει μειώσει δραματικά την παραγωγή της γνήσιας ποικιλίας που σήμερα γιορτάζουμε. Οι προοπτικές του προϊόντος όμως μας δίνουν ελπίδες ότι με σωστή διαχείριση της μοναδικότητάς του, την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού, την ανάγκη των καταναλωτών να κερδούν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον τόπο μας και την τοπική οικονομία. Ο Αγροτικός Συνδεσμός Αγροτοκτηνοτρόφων Λεωνιδίου έχει αναλάβει το ρόλο του θεματοφύλακα της διατήρησης της παραγωγής του μοναδικού αυτού προϊόντος. Σε δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού, με χαμηλό επίπεδο υποδομών, καθώς και έλλειψη οικονομικών πόρων, ο συνδεσμός μας έχει προχωρήσει σε σημαντικές και ουσιαστικές ενέργειες. Έχει πιστοποιήσει με ISO 22000 ΚΑΣ, έχει πιστοποιήσει το παρόν ως ΠΟΠ, αναζητεί νέες αγορές διάθεσης σε βιομηχανία και αλυσίδες, σούπερ μάρκετ και άλλα. Και γενικά προσπαθεί να δώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν, προκειμένου να πετύχει καλύτερες τιμές στην αγορά. Ωστόσο, δεν αρκούν μόνο αυτά. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι συλλογική. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η πλήρη λειτουργία του συσκευαστηρίου μας, η δημιουργία νέων υποδομών και η στήριξη των παραγωγών μας προς τον συνδεσμό. Γι' αυτό, εκ μέρους του Αγροτικού Συνδεσμού, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παραγωγούς που μας υποστηρίζουν και καλούμε όλους τους παραγωγούς να συμπορευτούν με τον συνδεσμό μας για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Νοδία Κοιμουρίας για την υποστήριξή του και την άρση συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Τους συντελεστές και όλους τους θελοντές που εργάστηκαν για τη διοργάνωση της σημερινής γιορτής που αποτελεί θεσμό για την τοπική μας κοινωνία. Σας ευχαριστούμε. Καλή διασχέδεση και να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ. Η φετινή γιορτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι είναι η 20η γιορτή μας. Πολλά χρόνια πριν ξεκίνησε ένα θεσμός για την προβολή του μοναδικού μας προϊόντος, αλλά και για να τιμήσουμε τους ανθρώπους του αγροτικού τομέα. Ο αγροτικός τομέας όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την οικονομία του. Μεγάλωσε οι οικογένειες, βοήθησε τους κατοίκους μας να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αλλά ταυτόχρονα, ο αγροτικός τομέας καταλήφθηκε, κατορίθηκε και μερικές φορές κατορίθηκε για την έλλειψη ανάπτυξης στον τόπο μας. Έρχεται όμως η στιγμή, μετά από τα χρόνια της ευμάρειας και του χρηματιστηρίου,
μετά από τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων να κάνουμε τον απολογισμό μας. Ο τόπος μας στάθηκε στα πόδια του με αξιοπρέπεια, ίσως περισσότερο από άλλες περιοχές. Και σήμερα, με συστηματική δουλειά και στοχευμένες κινήσεις, περνά στην αντεπίθεση. Εξελίσσεται, αναπτύσσεται, αλλάζει. Γι' αυτό όλο το πετυχαίνουμε όχι γιατί υπάρχουν μαγικές συνταγές και τρομερές ιδέες, αλλά απλά γιατί χρησιμοποιούμε το σύνολο των ιδιαίτερων στοιχείων του τόπου μας. Την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό και αρχιτεκτονικό μας πλούτο, τα τοπικά μας προϊόντα. Όλα αυτά αποτελούν την ενέργεια του τόπου μας. Και η αγροτική μας παραγωγή είναι βασικό συστατικό αυτής της επιτυχίας. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ στους φίλους μας επισκέπτες. Να τους ζητήσω να γίνουν μέρος της φωνής μας. Το Λεωνίδιο είναι ο νέος προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου. Ελάτε να ζήσουμε όμορφες στιγμές μαζί όλο τον χρόνο. Ένα υπέροχο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Στο Φεστιβάλ Αναρρίχησης, μαζί με το πλήθος των επισκεπτών μας από όλο τον κόσμο. Τα Χριστούγεννα, με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Τις Απόκριες, με συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας. Στο καλύτερο Πάσχα της ζωής σας φυσικά. Αλλά και σε κάθε άλλη στιγμή. Μπορεί να μας παρακολουθήσει στο ίντερνετ. Οι δραστηριότητες πλέον στην περιοχή μας δεν σταματούν σχεδόν ποτέ. Είναι η τέλεια ευκαιρία για μια απολαυστική απόδραση από την καθημερινότητα. Γιατί νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι αυτό επιδιώκουν. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτή την όμορφη βραδιά και να δώσουμε ραντεβού τον επόμενο Αύγουστο, στην 21η γιορτή της Απόνικης Μελιτζάνας. Στο νέο λιμάνι που η ανακατασκευή του δεν θα αργήσει να αρχίσει μετά τη χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε πριν από λίγους μήνους με την περιφέρειά μας, την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθαμε στο Λεωνίδιο, καλώς ήρθατε αγαπητοί μας φιλοξενούμενοι επισκέπτες σε αυτή την ωραία μεριά της πατρίδος μας, στο Λεωνίδιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι σήμερα εδώ σε μια γιορτή, σε ένα ξεφάντωμα, σε μια γιορτή εδώ στο Λεωνίδιο. Χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ το μικρό έργο αυτό το οποίο έγινε με λίγα χρόνια την περιφέρεια, ο φωτισμός του λιμανιού δίνει μια άλλη εικόνα και αυτό δείχνει ότι οι αρκεί άνθρωποι να έχουμε λίγο φαντασία, με λίγα χρήματα μπορούμε να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Χαίρομαι επειδή είμαι με πολλούς αγαπητούς φίλους και συμπατριώτες. Χαίρομαι κυρίως όμως γιατί είμαι εδώ με τους ανθρώπους του Μόχθου. Είμαι σε μια γιορτή παραγωγών. Στη γιορτή παραγωγών Μελιτζάνας, αυτού του θησαυρού της περιοχής μας. Ξέρω, επειδή προέρχομαι και εγώ από αγροτική οικογένεια, από χωριό, ξέρω πόσο μοχθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο κάθε μέρα ταλαιπωρούνται στο χωράφι. Και όπως λένε, το μαγαζί του Γεωργού δεν έχει σκεφτεί. Είναι απέναντι σε όλα τα φαινόμενα της φύσης. Ταλαιπωρούνται και συνεχίζονται όταν παίρνουν τους κάτους, όταν παίρνουν τη σοδιά. Εδώ ειδικά στην Αρκαδία, εδώ στην Τζακονιά, στην Κινουρία, να διασκεδάζουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Διασκεδάζουμε. Γιατί είναι μια μέρα που έχουμε τη σοδιά μπροστά μας, που η κόπη της χρονιάς είναι μπροστά μας. Η Αρκαδία δεν είναι άμονος τόπος όποτε στο χωριό μου, είναι ένας πλούσιος τόπος, ένας ευλογημένος τόπος, γιατί συνδυάζει όλα αυτά τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε σήμερα. Πρωτογενή τομέα και τουρισμό. Και στα δύο είμαστε πρωτοπόροι. Χρειάζονται όμως πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι προοδευτικοί, άνθρωποι εργατικοί, όπως είναι οι Αρκάδες, όπως είναι οι Κινουριάδες. Αλλά χρειάζεται και πολιτική. Εμείς στα περιφέρεια προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια. Όλη η περιφερειακή αρχή, από το Συγκοπίτη σαν στο περιφερειάκι με λαμονίσου Μέτρο Τατούλη, μεταφέρουν στους χαιρετισμούς του. Και θέλω να πω αυτό, ότι είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί σαν Αρκάδες που έχουμε περιφερειάρχη από την Αρκαδία. Είναι μια τύχη αυτό, μην το ξεχνάμε. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και στον τουριστικό τομέα και στον αγροτικό τομέα. Με έργα υποδομής που έρχονται να βοηθήσουν και να αναβαθμίσουν τους δύο τομείς αυτούς. Εντός του Οκτωβρίου θα είναι πραγματικότητα το αποστρακιστικό έργο στο Λάντο, εδώ στην Πλάκα, στον κάμπο Λεωνιδίου. Ένα αίτημα των αγροτών, ένα αίτημα των παραγωγών της Μελιτζάνας, το οποίο καθυστέρησε. Καθυστέρησε για χίλιους λόγους. Όμως τον Οκτώβρη ο εργολάβος θα είναι και θα ξεκινάει τις εργασίες. Και όπως καλά είπε ο Δήμαρχος και το λιμάνι του Λεωνιδίου, πολύ σύντομα σε συνεργασία με την περιφέρεια, πάντα εμείς έχουμε την καλύτερη σχέση με την δημοτική αρχή και έτσι θα συνεχίσουμε. Σήμερα εδώ δεν ήθελα να πούμε λόγια, ήθελα να διασκεδάσουμε. Γι' αυτό τελειώνοντας, θα πω σε όλους καλή διασκέδαση, θα ευχηθώ στους παραγωγούς καλή σοδιά, καλές τιμές, υγεία και χαρά σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου και τη φετινή γιορτή της Μελιτζάνας. Η γιορτή της Μελιτζάνας έχει καταστεί πλέον θεσμός για το Λεωνίδιο και την ευρύτερη περιοχή. Συνδέεται με την παραγωγική πηγή, το σημαντικότερο προϊόν της περιοχής, τη Μελιτζάνα, αλλά και άλλα κηπευτικά, τα οποία διατίθενται σε πολλά μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Συγχρόνως, η γιορτή της Μελιτζάνας αναδεικνύει το πολιτιστικό πλούτο, το λαϊκό πολιτισμό της Σακονιάς, και αυτό αποτελεί ένα άειλο αγαθό που όμως είναι αξιοποιήσιμο για περαιτέρω δράσεις. Αγαπητοί φίλοι, η φετινή γιορτή της Μελιτζάνας συμπίπτει με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον ελευθερία κινήσεων σε ορισμένα πλαίσια πάντα, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης από αυτό του παρελθόντος, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας ο αγροτικός τομέας πρέπει και μπορεί να αποτελέσει τη βάση. Ο αγροτικός τομέας και στην περιοχή τη δική σας, συνδυαστικά με τη μεταποίηση των εξαιρετικά ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και επιπλέον την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών. Νομίζω ότι με τη συμμετοχή όλων και σε συνεργασία με όλους μπορούμε να τα καταφέρουμε και να δώσουμε έναν άλλο προσανατολισμό και στην περιοχή και στη χώρα μας. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί νομίζω ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μετράνε οι εικόνες, και ειδικά κάτω από αυτό το λόγιμο φεγγάρι, τα λόγια περισσεύουν. Εγώ θα πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή και ειδικά στο Δήμαρχο, με τους δημοτικούς τους συμβόλους που δώσανε πραγματικά έναν μεγάλο αγώνα για να έχουμε αυτό που βλέπουμε σήμερα, και ακόμα ένα μεγαλύτερο μπράβο στους εθελοντές. Να μην ξεχνάμε ότι οι εθελοντές, αυτοί που χωρίς να έχουν να κερδίσουν τίποτα, είναι αυτές τις μέρες εδώ και σήμερα όλη την ημέρα για να μπορέσουν να μας δώσουν αυτή τη γιορτή. Η γιορτή της Μελιτζάνας κλείνει 20 χρόνια, έχει ενηλικιωθεί για τα καλά και μας δείχνει ένα πράγμα. Ότι μπορούμε και τοπικά να αναδεικνύουμε τα προϊόντα μας όταν θέλουμε, ακόμα και αυτές τις δύσκολες εποχές. Να έχετε υγεία όλοι σας, καλή διασκέδαση. Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, φίλοι και φίλες του Λεωνιδίου, της Νότιας Κυπρίας και της Αρκαδίας, φέτος νομίζω, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ότι ο κόσμος είναι περισσότερος από ποτέ. Και αυτό δείχνει ότι όλοι εμείς που κάνουμε συστηματικές προσπάθειες για την ανάδειξη αυτού εδώ του τόπου, όλοι εμείς έχουμε καταφέρει ένα σημαντικό στόχο. Το Λεωνίδιο είναι πια προορισμός. Και είναι προορισμός όχι μόνο για τις εξαιρετικές υποδομές του, που ακόμη και αυτόν τον δύσκολο χρόνο εσείς έχετε δρομολογήσει για να κατασκευάσετε, αλλά κυρίως είναι ένας προορισμός που κρατάει ζωντανό τον τόπο μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με το αναρριχητικό του πάρκο, με το καταδυτικό πάρκο που θα είναι σύντομα έτοιμο στο γειτονικό Τυρό, με τις υπέροχες θάλασσες και το αναβαθμισμένο λιμάνι που σε λίγα χρόνια θα είναι πια παραδομένο, με το λιμάνι του Τυρού, το αλλιευτικό καταφύγιο της Αμπατικής. Όλα αυτά δείχνουν ότι ακόμη και σε καιρούς τόσο δύσκολους, η τοπική οικονομία, όταν η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει τις πολιτικές πρωτοβουλίες και είναι όλοι μαζί ενωμένοι, μπορεί ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους να πετυχαίνει. Και από έναν τόπο περίκλειστο σαν αυτόν εδώ που έχει καταφέρει τόσα, νομίζω ότι το μήνυμα της ενότητας όλων μας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους συγχαρητήρια και σε όλους εσάς που έχετε κουπιάσει εδώ για να απολαύσετε τις τόσο μοναδικές τσακώνικες γεύσεις,
και κυρίως την φιλοξενία της Τσαχωνιάς, εύχομαι καούρε κάματε. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και στον άνθρωπο που ως Δήμαρχος Λεωνιδίου τότε, το 1996, μαζί με τους συνεργάτες του ξεκίνησε τη γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας Λεωνιδίου και είμαστε σήμερα εδώ να γιορτάζουμε την 20η της χρονιά. Η γιορτή αυτή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία και τα θεμέλια της άρχισαν να παίρνουν από τότε, 22 χρόνια πριν. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, κύριο Λυσίκα, τώρα προσέλθει για την απονομή της δυτικής πλακέτας στον κύριο Δημήτρη Τσιπούνη, νυν πρόεδρο του Αρχείου Τσακωνιάς. Δυστυχώς ο κύριος Τσιπούνης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Θα σας διαβάσω μία επιστολή του. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που κάνατε. Δεν μπορώ όμως να παρευρεθώ για λόγους ανωτέρους της θέλησεώς μου. Σας χαίρομαι όμως για το διηγείτε εκ νέου τη γιορτή μας, η οποία είχε αποκτηθεί από την τραετίας. Είναι αυτονόητο ότι όμως που είναι μαζί σας στην πλάκα, καθώς θυμάμαι τον ενθουσιασμό και την ατμόσφαιρα στις γιορτές όλα αυτά τα χρόνια, από το 1996. Δηλαδή τη χρονιά που η Μελιτζάνα Λεωνιδίου συμπεριλήφθηκε στο από την ΟΚ στα 9 λαχανικά ΠΟΠ της ελληνικής παραγωγής. Αυτή η γιορτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Ήταν τομή στις εκδηλώσεις του Δήμου μας. Το καλό είναι ότι κάθε χρονιά ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον κύριο Τάσο Βερσίμ, με τη σκηνοθετική του μαεστρία έδινε πνοή στη γιορτή και αργότερα με τον συνεργάτη του κύριο Μανώλη Γιωργοστάφη, που κάλυψε το μουσικό κομμάτι της γιορτής μας. Με το επίπεδο και την προβολή της, η γιορτή μας υπήρξε η αφορμή για να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και άλλες γιορτές που είχαν ήδη γιορτή για τα προϊόντα τους, αλλά και να διοργανωθούν και νέες. Μέχρι που το 2010 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συμπεριέλαβε τη γιορτή μας στις 14 γιορτές γης της Ελλάδας. Έτσι το Λεωνίδιο και τα προϊόντα του έγιναν γνωστά σε περισσότερους Έλληνες και ξένους. Θα τολμούσα να πω ότι οι νεότερες τάσεις στις εκδηλώσεις γαστρονομίας έχουν τις ρίζες τους στη δική μας γιορτή και στη δική μας προσπάθεια. Τέλος, θα υπενθυμίσω ότι η γιορτή προβάλλει το ασυναγόνιστο προϊόν της Τσακώνικης Μελιτζάνας και τα άλλα τοπικά προϊόντα του κάπου μας. Ταυτόχρονα, τιμάμε κυρίως τους γεωργούς, τους περιβολάριδες και τους μεταφορείς, είτε τους παλιούς διαθαλάσσεις, είτε τους σύγχρονους, που σε δύσκολους καιρούς μόχθησαν για να είναι ζωντανό το Λεωνίδιο στον πρωτογενή τομέα. Εύχομαι πάντα να ανταμείβονται οι κόποι τους. Κύριε Δήμαρχε, καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Παρακαλούμε πολύ τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Ηλία Πίλιουρα, συνεργάτη του και μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, να παραλάβει τη βρακέτα εκ μέρους του κύριου Τσιπούνη.